τοπικό και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, απέκτησε ο αρχαιολογικός χώρος της Ακρόπολης. Το λίκνο του πολιτισμού, που αποτελεί πόλο έλξης για χιλιάδες επισκέπτες, ενισχύθηκε με απόφαση των αρμοδίων υπουργών. Το να επισκεφθούν την Ακρόπολη είναι όνειρο ζωής για εκατομμύρια τουρίστες σε όλο τον κόσμο που δεν κρύβουν τον ενθουσιασμό τους και τη συγκίνησή τους όταν κατεβαίνουν από τον Ιερό Βράχο. Αποδείξει χιλιάδες φωτογραφίες που ταξιδεύουν μέσω των social media. Συχνά όμως οι υψηλές θερμοκρασίες και η ολισθηρότητα τους δημιουργούν προβλήματα. Μοιάζει απίστευτο όμως το λίκνο του πολιτισμού και της δημοκρατίας. Μόλις πριν από δύο ημέρες τοποθετήθηκε ο πλήτης γιατρός και νοσηλευτής, ενώ από σήμερα υπάρχει, όπως βλέπετε, ασθενοφόρο και μηχανή του ΕΚΑΒ στον αρχαιολογικό χώρο μετά από απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη και του Υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια. Χαρακτηριστικό της κατάστασης που επικρατούσε είναι πως την περασμένη Δευτέρα, με το θερμόμετρο να αγγίζει τους 40 βαθμούς Κελσίου, σημειώθηκαν εδώ στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης 4 λιποθυμικά επεισόδια. Δεν υπήρχε ούτε γιατρός, μα ούτε και ασθενοφόρο. Και έτσι ο ένας ασθενής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ταξί. 4 ημέρες μετά η εικόνα είναι τελείως διαφορετική, καθώς παράλληλα με τη συνδρομή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στο χώρο θα υπάρχουν 3 νοσηλεύτριες και ποδηλάτες σαμαρίτες διασώστες για να βοηθούν τουρίστες και εργαζόμενους όταν υπάρχει ανάγκη. Έχοντας τον απαραίτητο βεβαίως εξοπλισμό, όλο το αναγκαίο φάρμακο επιδεσμικό υλικό, βεβαίως και την ανάλογη, όπως αντιλαμβάνεστε, υποδομή, αναπηρικά καροτσάκια, καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, αν χρειαστεί έχουμε τους απεινιδωτές μας. Η κυρία Γκουβέρου είναι η πρώτη γυναίκα που έχει ανέβει σε μηχανή. Λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας επισκέφθηκε το ΕΚΑΒ, όπου συνομίλησε με τον πρόεδρο, τους διασώστες και τους γιατρούς, ενώ παράλληλα ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις. Μόνιμα το ΕΚΑΒ ήταν, είναι και θα είναι η πρώτη προσέγγιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας στον πολίτη, στην οικογένειά του, στον ασθενή. Γι' αυτό δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στο ΕΚΑΒ.